Και θα μεταφερθούμε τώρα να κάνουμε έτσι και μια μπασκετική κουβέντα, να δούμε πώς περνάει μια από τις μεγάλες δόξες του ελληνικού και ευρωπαϊκού για μένα μπάσκετ. Παίκτης και προπονητής που αγάπησε και αγαπήθηκε εδώ από τις ομάδες μου και τις ομάδες μας. Φυσικά εμβληματική μορφή για το μπάσκετ του Άρη. Λευτέρη Σούμποτς μαζί μας από τη Σλοβενία. Τι κάνεις, Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, όχι, δεν είμαι στη Σλοβενία, είμαι στη Κροατία τώρα, στις όμορφη πολύ στις δραματικές ακτές. Ναι, ακριβώς. Για ψάρεμα, για ψάρεμα. Και κάνω και ψάρεμα, αλλά είμαι εδώ και 15 μέρες είμαι εδώ, γιατί δύσκολα είναι τα πράγματα, δεν μπορείς να μετακινήσεις. Εδώ έχω ένα εξωτικό που το έχω κάνει πριν πολλά χρόνια και έρχομαι εδώ. Με το γιο μου περνάμε καλά όσο μπορούμε, έτσι, γιατί εδώ τα πράγματα δεν είναι όπως στην Ελλάδα. Εδώ μετακινήσεις πιο εύκολα. Βέβαια υπάρχουν μέτρα σε σούπερ μάρκετ και στις, δεν μπορείς να πας από ένα δήμο στο άλλο δήμο, αλλά δεν υπάρχει αυτό που υπάρχει στην Ελλάδα, να μην μπορείς να προχωρήσεις έξω ελεύθερα. Λοιπόν, θα αρχίσουμε ανάποδα. Θα πάω το Λευτέρη πολύ πίσω. Με το γιο του Κώστα ήμασταν δωμάτιο στη Βοστόνη. Λέω, Λευτέρη, ότι πήγαμε με Γεωργή Μπουσβάρο στη Βοστόνη. Ο γιος του Χρήστου είμαι, που έμενα από πάνω από το μαγαζί. Λοιπόν, ξέρω, δεν με πιστεύει ο Κουσής, και ήμουνα δωμάτιο με το γιο του Λευτέρη. Όχι, να αποκατασταθεί η αλήθεια. Πριν από πόσα χρόνια, πριν από 28 χρόνια πήγαμε με Γεωργή Μπουσβάρο. Με Γεωργή Μπουσβάρο. Ναι, ήταν ωραία. Ωραία συνδρομές κάναμε τότε. Έτσι, πολύ ωραία. Ο γιος τι κάνει, πού είναι, πού βρίσκεται καταρχήν τώρα, παίζει μπάσκετ κτλ. Είναι τώρα και αυτοί τελειώσανε, είναι βοηθός προπονητή τρίτη χρονιά στη Τσιμπόνα Ζάγκρεπ, αλλά τελειώσανε και αυτοί οι υποχρεώσεις και αυτός ήρθε εδώ μαζί μου και μένουμε μαζί. Βλέπουμε λίγο τα βίντεο, βλέπουμε λίγο το μπάσκετ, παλιό όχι, γιατί σήμερα δεν υπάρχει, ψαρεύουμε μαζί, κάνουμε βόλτες και περνάει η ώρα. Είδατε και το τρόπαιο το τελευταίο μέσα στην Τουρκία προχθές. Βέβαια, πώς, αυτό δεν ξεχνιέται. αυτό ήταν κάτι που όσο ζω δεν τα ξεχάσω. Περιέγραψε μας λίγο. Το να πηγαίνεις μέσα μάλιστα στην Τουρκία με τις ιδιαιτερότητες που έχουν πάντα τα παιχνίδια ελληνικών ομάδων με τις τουρκικές. Να έχεις χάσει εδώ μέσα με 11 πόντους. Με τι ψυχολογία πας για να παίξεις ένα τέτοιο παιχνίδι, ένα τέτοιο δεύτερο τελικό. Καταρχάς πρέπει να πω ότι τα πράγματα, οι σχέσεις Ελλάδα-Τουρκία τότε δεν ήταν καλύτερες δυνατές, έτσι. Οι σχέσεις αποκατάστηκαν νομίζω μετά το σεισμό που έγινε στην Αθήνα. Πολλά χρόνια μετά. Υπήρχε αυτό το γεγονός δυστυχώς στη Κύπρο με τον Σολομό Σολομού που το σκοτώσανε, το παλικάρι. Υπήρχε αυτή που είπες 11 πόντους που χάσαμε στο γήπεδο. Τι να σου πω για την ψυχολογία, δεν ξέρω. Έχουν περάσει και πολλά χρόνια, αλλά πάντως ήταν πολύ δύσκολα. Η εβδομάδα που περάσαμε μετά το δεύτερο τελικό ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Αλλά εγώ το λέω και το ξαναλέω, είχα παλικάρια μέσα στην ομάδα, είχα παίκτες με προσωπικότητα, είχα παίκτες οι οποίοι αυτά που λέγαμε τα πιστεύανε, όχι δεν ήταν απλά λόγια ενός προπονητή, ενός παράγοντα, αλλά ήταν και αυτοί το πιστεύανε, γιατί κάποια στιγμή το είχε πει ο συγχωρημένος ο Σάκερφορντ σε ένα βίντεο, ότι παιδιά δεν μπορούμε να χάσουμε αυτή την ομάδα, δεν μπορεί, είναι αυτή η ομάδα καλύτερη από εμάς. Δυστυχώς τα πράγματα στη Θεσσαλονίκη δεν ήταν καλά, γιατί υπήρχε μια καθυστέρηση, μια μισή ώρα που είχε χαλάσει το ρολόι, και οπότε γίνει κάτι τέτοιο ή σπάνε στο ταμπλό ή κάτι, γίνεται κάποια μεγάλη καθυστέρηση, είναι εις βάρος του γηπεδούχου. Ομάδας και αυτό, και μας κρύωσε ο κόσμος, κρυώσαμε και εμείς και έγινε αυτό που έγινε. Το θετικό είναι ότι ο Άρης κατέκτησε το τρόπαιο με παίκτες, βέβαια, και μεγάλους παίκτες, έτσι, πέρα από το Σάκλεφορ που ανέφερες, και ορτήθηκε τότε ο Άρης, Μάριο Μπόνι, Γιαδέλη θυμάμαι. Γιαδέλη, Σιούτης,
Σταυρακόπουλος, Κολόπουλος ήταν Χωσέ Ορτίς, Ντίνο Αγγελίδης, ήταν μια ομάδα παλικαριών, μπορώ να πω. Έχεις κάτι, κάποιο αναμνήσεις? Τι παικτάρης ήταν ο Σάκλεφορτ και ο Ορτίθ όμως, μεγάλοι παικτάρες και προσωπικότητες, όπως τα είπα, γιατί σε τέτοια παιχνίδια, ναι, ναι, ναι. Για να φτάσεις τελικό, όλοι μιλάνε τώρα για τελικό, έτσι, αλλά μην ξεχνάμε ότι εμείς την πορεία μας μέχρι το τελικό είχαμε πάντα μειονέκτημα έδρας και με Περιστέρι και με την Μπεομπάνκ από τη Βελιγράδη και με Μπενετών Τρεβίζο, οπότε εκεί χρειάζεται παίκτες με προσωπικότητες που πιστεύουμε. Όταν κερδίζαμε εμείς την μεγάλη Μπενετών τότε με τα Άντωνη και Ρεμπράτσα στη Θεσσαλονίκη, μόνο 4 πόντους, κανένας δεν πίστευε ότι θα προκριθούμε στο τελικό. Και αποδείξαμε ότι με έναν προπονητή εκεί στο Τρεβίζο ότι όντως έχουμε την ταφόντα για να φτάσουμε στο τελικό. Εκείνη η σειρά των αγώνων με την Μπενετών, τι ματσάρι ήταν, Δευτέρη, πραγματικά. Ότι ο Μπόνι τι μάτσε είχε κάνει το παιχνίδι. Ναι, θυμάμαι όταν αποκλείσαμε το Περιστέρι και πήγαμε μετά το μάτσο, το κάνανε μια ερώτηση, τώρα τι περιμένεις με την Μπενετών, και είπε ότι τώρα περιμένω να κυκλοτσίσω κάποιους Ιταλικούς κόλους. Ήταν και αυτός με το ήθος του, ήταν πάντως μεγάλος παίκτης, μεγάλος ήταν. Ξέρεις με εκείνη την ομάδα τι τη συνδέει μέχρι τότε ούτε ξένοι ούτε Έλληνες δεν είχαν κερδίσει, εντάξει όχι, δεν μπορώ να πεις για όλους τους Έλληνες, υπάρχει Ντίνο και ο Ντίνος υπήρχε νομίζω τότε στο Τωρίνο, αλλά δεν είχαν κερδίσει ποτέ έναν ευρωπαϊκό τίτλο, έτσι. Η ομάδα ναι, ναι. Αυτό τους κράτησε, πηγαίνοντας και κερδίζοντας τους αντιπάλους και πηγαίνοντας προς το τελικό, αυτό τους κράτησε, πιστεύω, περισσότερα απ' όλα. Βάλε στην άκρη όλα τα υπόλοιπα πράγματα που συνέβησαν στην ομάδα και γύρω-γύρω από την ομάδα, αλλά αυτό είναι κάτι που τα έλεγα μεταξύ μας, το πιστεύαμε. Και εγώ σαν νέος προπονητής, ο οποίος ήταν μόνο 3-4 χρόνια προπονητής, και σαν παίκτης που δεν έχω κερδίσει ποτέ ένα τρόπαιο στην Ευρώπη, ήταν όλα αυτά που σε έκαναν να πιστεύεις, να ζήσεις με αυτό το όνειρο, με αυτή τη θέληση. Μια που είπες για παίκτης, πόσο άδικο είναι που η μεγάλη ομάδα του Άρη δεν κατάφερε να πάρει ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο, με άλλα δεδομένα βέβαια τότε στο μπάσκετ, με τις κορυφαίες ομάδες να παίζουν στο πρωταθλητριόν, όπως το λέγαμε. Ήταν όμως μια αδικία αυτή, δηλαδή να μην έχει καταφέρει εκείνη η ομάδα με σένα, τον Γκάλι, τον Γιαννάκη να πάρετε ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο. Βέβαια, είναι ένας καημός που μέχρι σήμερα ζήμαμε, πιστεύω, σε όλους εμάς. Πιστεύω ότι αξίζαμε. Πιο κοντά ήμασταν, άμα λέγαμε ότι την πρώτη φορά στη Γκάντι ήμασταν άπειροι, πήγαμε με αέρα ότι θα το πάρουμε και τα λοιπά. Την δεύτερη χρονιά στο Μόναχο πήγαμε πολύ πιο προσγειωμένοι, πιο έμπειροι, και είχαμε μεγάλη ευκαιρία να φτάσουμε στο τελικό. Και εκείνη την ομάδα, εντάξει, πήρε τρίτη θέση στην Ευρώπη εκείνη την χρονιά, η μεγαλύτερη επιτυχία της Ευρωλίγας μέχρι σήμερα. Αλλά πιστεύω ότι είχαμε τα φόντα. Άμα φτάναμε τότε στο τελικό με την Ιγοπλάστικα, που ήταν βέβαια πολύ καλή ομάδα και το πήρε δίκαια, πιστεύω ότι είχαμε τύχη να πάρουμε τον τρόπο. Πρώτη χρονιά ήταν λίγο πολύ δύσκολο, βλέποντας μετά, όχι τότε, έτσι. Έτσι. Ναι, ναι. Και βέβαια ο Άρης τότε αντιμετώπιζε πραγματικά ομάδες με παικταράδες μέσα, που τώρα θα ήταν όλοι επίπεδου NBA. Οι αντίπαλοι τότε και από την Μπαρτσελώνα και από την Γιουκοπλάστικα που είπες και από τη Μακάμπη. Μιλάμε για ομαδάρες εκείνη την εποχή. Ναι, βέβαια, τότε μιλάμε για και τα δεδομένα, τα budget τότε ήταν πολύ πιο μεγάλα. Μην ξεχνάτε ότι Τρέιζερ τότε ξόδευσε του κόσμου τα λεφτά για να πάρει τον Μπομ Μακαντού και Κεν Μπάρλοβ. Μετά ήταν ο Ντίνο Μενεγίνο, ο Πρεμιέρ, ήταν παιχταράδες. Ντάντονι,
Πολύ μεγάλοι παίκτες, πολύ μεγάλοι παίκτες, και εμείς ήμασταν αυτοί που ήμασταν, έτσι. Εμείς είχαμε, εγώ το ομολογώ και σήμερα, γιατί στα 30 μου χρόνια, όταν ήταν στην Ελλάδα, έπαιξα πρώτη φορά το κύπελο πρωταθλητών. Και εγώ χωρίς εμπειρία. Δεν είχα εμπειρία από δύο φορές με την Ολύμπια της Λιουμπιάνας έπαιξα τότε, δύο χρονιές έπαιξα κύπελο χώρας, και αυτό ήταν όλο. Αλλά ήμασταν, ξέρεις, ήμασταν και άτυχοι, ήμασταν τότε με λιγότερο budget. Πιστεύω ότι, εγώ πιστεύω, άμα είχαμε έναν Έλληνα παίκτη στην ομάδα, ας πούμε το Φασούλα ή το Χριστοδούλου, θα ήταν πολύ πιο καλή ομάδα, πιο πολλές λύσεις. Θα είχαμε πιο μεγάλη ευκαιρία να κερδίζουμε το τρόπαιο. Ναι, βέβαια. Σίγουρα. Και τότε, εκείνα τα χρόνια, Λευτέρη, νομίζω, διόρθωσε με αν κάνω λάθος ή δεν θυμάμαι καλά, ο Άρης ήταν πιο αδικημένος σε σχέση με τις ξένες ομάδες, γιατί εδώ είχαμε άλλο σύστημα με τους ξένους. Έβαζες, ναι, έναν, έχεις δύο, έτσι. Δεν υπήρχε. Εγώ ήμουν και άτυχος, γιατί έπαιξα, πριν έρθω στον Άρη, είχα παίξει στην Εθνική Ιουγκοσλαβία, και τότε υπήρχε νόμος, ναι, άμα είχες παίξει εθνική ομάδα, δεν μπορείς να παίξεις σαν Έλληνα στην Ευρώπη. Μόνο πρώτα έτσι, δύο χρόνια έπαιξα σαν Έλληνα, σαν ξένος, και μετά δεν ξανά έπαιξα, έτσι. Ήτανε, ναι, ναι, μεγάλη αδικία. Ή απαντάζεται την κύριο, αν μπορούσα να παίξω εγώ σαν Έλληνας και να παίρναμε άλλο ένα ξένο, ήταν ομαδάρα. Τι λέμε τώρα. Αυτό ακριβώς. Αλλά εντάξει, ήταν τότε τέτοιοι νόμοι ότι δεν μπορούσες να το κάνεις. Εντάξει, και η πιο μεγάλη, νομίζω, ευκαιρία όλων χάθηκε σε εκείνο τον ημιτελικό με τη Μακάβη. Εκείνο το παιχνίδι, ναι, με τη διακοπή που είχε γίνει και γύρισε το μάτς. Ναι. Ναι, μπορεί, δεν ξέρεις ποτέ πώς τελειώνει το παιχνίδι. Λέγαμε, γιατί είχαμε μία φορά εκεί, είχαμε έναν, πώς το λένε, ένα ρυθμό, τα έλεγα, αυτό πείραξε το παιχνίδι οπωσδήποτε, αλλά δεν μπορείς να πεις με σιγουριά ότι άμα δεν έγινε αυτό θα είχαμε κερδίσει. Ναι. Σωστά. Ήταν πολύ νωρίς. Τώρα με τι ασχολείστε πέρα από το ψάρεμα? Τι να ασχοληθείς, τίποτα. Γύρω από το σπίτι στο τύπο, στη πισίνα. Έχω ένα φίλο εδώ, ο οποίος ήταν παλιά προπονητής στο Ολυμπιακό, ο Κάτανετς, αυτός έχει σπίτι εδώ. Είναι ένα τουριστικό μέρος, οπότε δεν υπάρχουν πολλά άτομα τώρα. Ακόμα δεν είναι καλοκαίρι και βρισκόμαστε σχεδόν καθημερινά στο σπίτι του, στο σπίτι μου. Και περνάνε, βλέπω λίγο ειδήσεις από την Ελλάδα, από τη Σλοβενία. Τι να κάνουμε. Ας ελπίζουμε αυτό το κακό να περάσει στο πιο γρήγορα. Μαθαίνεις τα πάντα για τις ομάδες εδώ της πόλης. Μαθαίνεις τα πάντα, ξέρεις τα πάντα, βλέπω, έτσι. Τα πάντα, σίγουρα. Περισσότερα από εσάς, ξέρω. Ο Γιώργης τα λέει. Έχω τους Ρουφιάνους μου, ξέρεις. Έχω τους Ρουφιάνους μου. Έτσι. Σε αυτά δεν πεζώσουν ποτέ. Είσαι νούμερο ένα. Σε αυτά. Στις πληροφορίες και στο scouting. Στις πληροφορίες και στο scouting. Λευτέρη, τώρα τις ομάδες που τις παρακολουθείς. Φτάσαμε καλοκαίρι. Ο Άρης και ο Πάκος σωθήκανε από τον κορονοϊό. Εγώ πιστεύω θα σωζόντουσαν, αλλά αυτό είναι και θεωρητικό. Πώς βλέπεις τα πράγματα, τι πρέπει να αλλάξει κάτι? Πάλι μια χρονιά θα τα χάσαμε και θα πάμε το χρόνο πάλι. Κανένας δεν ξέρει. Ξέρεις τι πρέπει να γίνει? Να μην γίνουν τα λάθη. Αυτό πρέπει να γίνει. Να μάθουν από τα λάθη που έχουν κάνει το καλοκαίρι πέρσι, πρόπερσι, πριν 2-3 χρόνια. Αυτό πρέπει να γίνει. Γιατί δεν μπορεί ο Άρης και ο Πάκο, οι οποίοι παίζανε τη δεκαετία του 80-90, παίξανε στους τελικούς, τώρα να παλεύουν για τη σωτηρία. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Είναι αδύνατο. Σε όποιον το λες δεν σε πιστεύει. Σωστά. Αλλά πιστεύω ότι ο κάθε σχολείο πληρώνεται και αυτή την φορά ότι τα που κάνουν προγραμματισμό πιο νωρίς, γιατί ξέρεις, προγραμματισμός, έλεγε ο μεγάλος ο προφέσορας ο Νίκολης, το επόμενο πρωτάθλημα ξεκινάει την ημέρα που τελειώνει το τελευταίο παιχνίδι φετινό. Άρα λοιπόν, έτσι, ομάδες χώρια από το κορονοϊό, χώρα από την αρρώστια κτλ. Ήδη πρέπει να έχουν συγκινήσει για την καινούργια χρονιά.
Ναι. Ξέρω, είναι έτσι δύσκολα είναι. Γιατί στην Ελλάδα όλα γίνονται στην τελευταία στιγμή. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε περισσότερες χώρες ή και στα Βαλκάνια ειδικά. Αλλά ένα πλάνο, ένα ξεπλάνο γύρω-γύρω σε ποιον ταξίζεις, γιατί ξέρεις το budget, δεν ξέρεις τα τηλεοπτικά, δεν ξέρεις το Πάναμα, έρθει κανένας άλλος να ζητήσει λεφτά. Αυτό είναι όλα. Ναι. Όλα είναι αλήθεια. Αλλά οπωσδήποτε πρέπει να κάνεις ένα προγραμματισμό. Μόνο ο Ηρακλής θα πήγε λίγο καλύτερα. Η Ηρακλής όχι λίγο, ήταν φοβερός. Για μένα μεγάλη έκπληξη. Αλλά κόσμος γύρισε που είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ βασικό. Το γήπεδο του Ιωαννόφιο είναι ένα γήπεδο που πρέπει να έχεις τα κότσια να κερδίζεις. Και ειδικά όταν είναι γεμάτο όπως ήταν φέτος. Και αξίζει εκεί που είναι, αξίζει μετά από το πόσα χρόνια ταλαιπωρία στην Αλφαντία και είμαι πολύ χαρούμενος γιατί είναι ομάδα που ξεκίνησα σαν προπονητής. Ναι βέβαια και σε αγάπησαν πάρα πολύ και οι Ιρακλικοί για την προσπάθεια εκείνη. Βέβαια και το βλέπω, εισπράττω και σήμερα ακόμα της αναγνώρισή τους γιατί πολλές φορές μου στέλνουν κάποια μηνύματα, φωτογραφίες, παλιά βίντεο, παλιά παιχνίδια και θυμάμαι ωραίες όμορφες στιγμές που πέρασα εκεί. Και στον Ηρακλή και σπεχταράδες. Βέβαια. Στον Ηρακλή ήμασταν τότε, να σου πω κάτι, που προχτές μίλησα με το γιο μου, βλέπαμε ένα παιχνίδι με την Αντίβα, μα θυμάσαι. Με τον Κακιούση. Όταν φτιάχναμε την ομάδα το καλοκαίρι και πήραμε το Πέρι, και ουσιαστικά δεν είχαμε ψηλό. Ο δεύτερος ψηλός ήταν Παπαχρόνης. Ναι. Όλοι ήταν γύρω στα 2-2-5 μέτρα. Θυμάμαι τότε οι δηλώσεις κάποιων παραγόντων, δημοσιογράφων, ας πούμε, ή προπονητών, που λέγανε ότι ο Ηρακλής φέτος θα παλεύει για το play-off. Αλλά εμείς είχαμε τρίτη και πήγαμε στην Ευρωλίγα. Εγώ θυμάμαι πάρα πολύ καλά, γιατί ήμουν, ξέρεις, νέος προπονητής πρώτη χρονιά, head coach. Ναι. Και όλα αυτά τα διαβάζεις, τα σε πειράζουν, παρακολουθείς. Τώρα όχι, δεν το κάνω. Αλλά τότε ήτανε, αλλά τους διαψεύσαμε όλους. Λευτέρη, κοντά στην επιστροφή αυτά τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, σε ελληνική ομάδα, έφτασες κοντά σε κάποιο σύλλογο. Έχουν ακουστεί και έχουν γραφτεί πάρα πολλά πράγματα, ειδικά για τον Άρη. Και για τον Ηρακλή νομίζω ακούστηκε σε μια περίοδο. Έφτασες κοντά όντως σε κάποια ομάδα. Και αν το σκέφτεσαι πλέον από εδώ και πέρα την επιστροφή. Βέβαια, το σκέφτομαι συνέχεια και το έχω δηλώσει και δημόσια ότι ξεκίνησα σαν προπονητής στην Ελλάδα και θέλω να τελειώσω την καριέρα μου στην Ελλάδα σαν προπονητής. Το σκέφτομαι, ήμουνα σε συζητήσεις πέρσι και φέτος με τον Άρη, αλλά τελικά δεν προχωρήσαν λόγω, ξέρω εγώ, τι καταστάσεων ή ξέρω εγώ, δεν είμαι ενήμερος 100% να ξέρω τι γινόταν μέσα. Αλλά οπωσδήποτε στο μυαλό μου είναι η επιστροφή στην Ελλάδα πολύ ζωντανή. Μάλιστα. Το ευχόμαστε κι εμείς να σε δούμε σύντομα από κοντά και πάλι. Θα αρχίσεις να παίξουμε Ευρώπη μαζί. Ευρώπη θα αρχίσεις να παίξουμε μαζί. Πρώτο Θεός να είμαστε καλά. Για να περάσει αυτό και μετά βλέπουμε όπως βλέπω. Προγραμματισμό από νωρίς. Σωστά. Σωστά, έχεις δίκιο. Λευτέρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία κουβέντα. Να είστε καλά, Πελέα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, Γιώργο.